Αλλά τι που σημαίνει αυτή, Ολυμπιακών διαστάσεων. Κάτι λίγο, όνειρο. Φυσικά με μικρούς και μεγάλους καταράκτες. Θέλεις να σου κάνω μια ξενάγηση, να τα φτιάσεις. Πού να τα φτιάσω, ή να σου κάνει τέτοιο. Τόση ώρα σου μιλώ, σας ακούω και δεν μιλώ και να δω μια φαντάσια της θυσίας σας. Είστε σοβαροί, κάτι ερευνητές κλείνουν στις σύνδες εκείνους και αφήνετε τη φύση από εδώ και κάτω να κουσάει. Έχετε καταλάβει τι κάνατε. Όλα από εδώ και κάτω την ψού, φανταζόμουν, το τέλος θα φτάσουν. Δεν τρέπεστε να κάνετε πάντα. Εμείς εδώ δεν σε θέλουμε. Πάμε λέμε πανταράς. Μόλις να μάθω να την πω από τι σημαίνει πάλι, δεν έχω κάνει κάτι το καλό κάτι, γι' αυτό δεν σας κληρώνω. Όπως έφυγα τη ο άνθρωπος, για αυτό ήταν τις εργασίες σας για έναν άνθρωπο και μάλιστα τούτο είναι εδώ που είναι μεσημεριδά. Ποιος είναι άνθρωπε, τι γυρεύει το βασιλείο μου. Έχουμε από ένα χωριό που βρίσκεται σε πολλές του Μονακού. Έκανε μεγάλο ταξίδι βασιλιά, το οποίο έκανε εδώ τα πράγματα. Θέλουν απόλυτη πίσω το νερό, δηλαδή τη ζωή. Όλα από εδώ και κάτω την ψούρ, μαραζόν και στο τέλος του ποτάμι. Πώς εσύ που παίρνει τόσο φως, αφήνει το βασίλειο σου να γιώνεται η υπόλοιπα να υποφέρει. Μα καλά, ο ποταμός έχει και άλλες πηγές. Τι πηρέαζε με αυτή τη στιγμή. Από εδώ που κατέβαινε περισσότερο νερό, το κεφαλοποίηση είναι μια πηγή του. Σε εμείς από όλους τους υπόλοιπους στη ζωή για την καλοπέρασή σου. Ποιος έδωσε αυτό το δικαίωμα. Ένας βασιλιάς πρέπει να είναι δίκαιο, να προστατεύει τον δικό του και να σέβεται όλα τα υπόλοιπα βασίλεια. Ναι, βέβαια, σωστά μιλάς. Θα πρέπει να τελειώσει και το έργο. Εμείς συνάντη είμαστε κατασκευαστές από τη φύση μας. Και άλλωστε, πώς να με ολοκληρωθεί την πρώτη. Να μην είναι απολύτως κολλημένη στο παλιά. Βασιλιά, υπάρχει λύση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να μείνουμε όλοι περισσμένοι. Μίλα, σ' ακούω. Μπορεί να εντάξετε μόνο το ένα πράγμα και να καταστρέψετε τα υπόλοιπα. Έτσι θα κρατάτε το νερό που χρειάζεται, ενώ το υπόλοιπο θα κυλάει ελεύθερο.